«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριώδος εφανερώθη προς κίνησης, του γαργενητόρος η φωνή προς εμαρτυρηση. και το πνεύμα εν είδη θεριστεράς. του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σε μία ακόμη εκπομπή και σήμερα θα μιλήσουμε για την βάπτιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στις 6 του μηνός Ιανουαρίου εορτάζουμε την βάπτιση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη Ποταμό. Συγχρόνως όμως εορτάζουμε και την φανέρωση στον κόσμο της Αγίας Τριάδος. Τα Θεοφάνεια είναι η αρχαιότερη μετά το Πάσχα μεγάλη δεσποτική εορτή. Την πρώτη μαρτυρία για την εορτή αυτή μας την δίνει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, περί το 200 και μετά Χριστόν. Φαίνεται πως στην εκκλησία των Ιεροσολύμων από νωρίς, επικράτησε η εορταστική ανάμνηση της βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό. Γι' αυτό και καθιερώθηκε η βάπτιση των κατηχουμένων κατά την ημέρα των Θεοφανίων. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία, αντί του Τρισαγίου Ύμνου ψάλεται «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσασθε Αλληλούια». Όσοι δηλαδή βαπτιστήκατε στο Χριστό, ντυθήκατε τον Χριστό. Όπω αυτό που λέει ο Απόστολο Παύλο, το οποίο το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μα, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, έχουμε ντυθεί τον Χριστό. Και με τη βάπτισή μα γινόμαστε συγκοινωνοί των παθημάτων του Χριστού. Εξάλλου αυτό συμβολίζει η τριπλή ανάδυση και κατάδυση. Η κατάδυση συμβολίζει τον ενταφιασμό του Χριστού και η ανάδυση την εκνεκρόν ανάστασή του. Επίσης πολλοί χριστιανοί από αρχαιότα των χρόνων έπαιρναν από το ευλογημένο νερό του ποταμού Ιορδάνου για να αγιαστούν. Εξ αυτού λοιπόν καθιερώθηκε ο αγιασμός των υδάτων. Κάθε πρώτη του μηνός και οποτεδήποτε άλλοτε τελείται η ακολουθία του αγιασμού και την 5η και την 6η Ιανουαρίου τελείται ο Μέγας Αγιασμός, ο οποίος Μέγας Αγιασμός είναι συνδεδεμένος με την Θεία Λειτουργία. του πίσε να αυτής κρίμα εγγραπτών. Δόξα αυτή έστε πάση τη σωσή Ο τίμιος πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης, από όταν μεγάλωσε, ζούσε στις ερήμους. Έπειτα όμως από θεϊκή εντολή, άφησε την ερημική ζωή και κατέβηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί κήρυτε, εξομολογούσε και βάπτιζε. Ο Ιωάννης, ερχόμενος από την έρημο στα περίχωρα του Ιορδάνου ποταμού, ξεκινάει το φλογερό κήρυγμα της μετανοίας την οποία πρώτος αυτός είχε ζήσει επί τριάντα χρόνια στην έρημο. Καλεί τους ανθρώπους σε συνέστηση της αμαρτίας τους, ώστε να ζητούν την επιστροφή τους στον δρόμο του Θεού. «Έρχεται ο ισχυρότερός μου», του έλεγε, «και αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Όταν τους έβλεπε αποφασισμένους να αλλάξουν τρόπο ζωής, τους οδηγούσε στα νερά του ποταμού για να τους βαπτίσει. Εκείνοι έμπαιναν μέσα και εκεί εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους και ομολογούσαν την απόφασή τους να ξεκινήσουν μία νέα ζωή μετανοίας. Το βάπτισμα του Τιμίου Προδρόμου δεν ήταν βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών, αλλά βάπτισμα μετανοίας το οποίο προετοίμαζε τους Ιουδαίους να δεχθούν τον Σωτήρα Χριστό. Το κήρυγμα της μετανοίας σε συνδυασμό με το βάπτισμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού εκεί στον Ιορδάνη άγγιξαν τον λαό του Θεού. Κάποια μέρα μέσα στο πλήθος που προσερχόταν να βαπτιστεί φάνηκε και ο Ιησούς. Προχώρησε προς τον Ιωάννη και του ζήτησε να βαπτιστεί. Ο Ιωάννης που από την κοιλία της μητρός του τον είχε αναγνωρίσει ως Μεσσία και εσχύρτησε από χαρά, τώρα άρχισε να τρέμει από φρίκι μπροστά σε αυτό το τόλμημα που του ζητούσε ο Θεάνθρωπος να κάνει. Πόσο δούλος θα αποτολμούσε να καθάρει ενίδατη τον βασιλέα του σύμπαντος. Πώς θα τολμούσε να ακουμπήσει το χέρι του επάνω στην σκημένη κεφαλή του δημιουργού του για να τον βυθίσει στα ύδατα. Μα ο Ιησούς τον ενθάρρυνε «Προφήτα άφες άρτη, ούτο γαρ πρέπονε στήν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». «Αφησέ τα αυτά» του λέει η προφήτα «πρέπει να εκτελέσουμε κάθε τι το οποίο ενώπιον του Θεού φαίνεται ως δίκαιο». Ο Ιωάννης με υπακοή και ταπείνωση προχωρεί να τον βαπτίσει το Χριστό. Καθαρός από κάθε αμαρτία ο Χριστός, κατήλθε γυμνός στον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί όπως όλοι οι άνθρωποι, παρότι δεν είχε ανάγκη βαπτίσματος γιατί ήταν αναμάρτητος. Και σύμφωνα με τις προρήσεις των προφητών, συνέτριψε την δύναμη του Σαθανά που είχε εισχωρήσει στα βάθη του νερού και αναδύεται νικητής προανήγγειλε έτσι με αυτόν τον τρόπο την Ανάστασή Του, αλλά και την Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Αφού απολυθεί και καθαριστεί από την αμαρτία δια του βαπτίσματος, η βάπτιση του Χριστού έγινε για να φανερωθεί ποιος είναι ο βαπτιζόμενος μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στον Ιορδάνη έγινε η βάπτιση για να συστηθεί σε αυτούς από τον ουράνιο πατέρα, ως ο Υιός του ο αγαπητός, που ευαρεστεί κατά πάντα το Άγιο θέλημά του. Η σύσταση αυτή υπήρξε πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος. Το κοσμοσωτήριο λοιπόν έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αρχίζει με την σύσταση του ουρανίου πατρός ούτω εστίν ο ιό μου ο αγαπητό, ενώ ιβδόκησα. Έτσι ακούστηκε η φωνή του πατρό από τον ουρανό να λέγει, την ώρα που ο αναμάρτητο ιό του μπήκε στα νερά του Ιορδάνου. Ο ουρανό απευθύνεται στην γη, η πιο συγκλονιστική και συγχρόνω ευχάριστη είδηση. Φανερώνεται στον κόσμο ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ως Θεός και Μεσσίας. Και ενώ ο ουράνιος πατέρας διακυρίσει την ταυτότητα του μονογενού Υιού του, το Πανάγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, με την μορφή δηλαδή περιστεριού, κατεβαίνει και στέκεται επάνω από τον Ιησού και επιβεβαιώνει τα λόγια του Πατέρα. Στάθηκε πάνω από το Χριστό το Άγιο Πνεύμα για να μην ότι η φωνή που ακούστηκε ούτω εστίν ο ιό μου ο αγαπητό ενώ ιβδόκησα, ότι απευθύνεται προ τον τίμιο πρόδρομο. Η βάπτιση λοιπόν του Χριστού είναι η φανέρωση του τριαδικού Θεού στον κόσμο. Ο Χριστό μπήκε μέσα στα νερά του Ιορδάνου και τα νερά εστράφη ει τα οπίσω, διότι δεν μπόρεσαν να αντέξουν το πυρ τη θεότητό του. Ανέτρεψαν δηλαδή τους νόμους της φύσεως η οποία φύση ήταν μολυσμένη από το αμάρτημα του Αδάμ. Τα ύδατα που ήσαν κατοικητήρια ακαθάρτων πνευμάτων, μετά από την κάθοδο σε αυτά του Χριστού, καθίστανται φορείς, φωτός και ευλογίας. Ιδού λοιπόν τα Θεοφάνια, η λαμπρή των χριστιανών εορτή, η οποία λέγεται και επιφάνεια. Ο Απόστολος Παύλος στην προστή επιστολή γράφει «Τέκνον τίτε, επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Και μας καλεί όλους μας ο Θεϊγόρος Παύλος να γίνουμε άξιοι της θεία Χάριτος. Αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Το νέο λοιπόν το οποίο φέρνει ο Χριστός στη γη είναι η Χάρις. Το χαροπιό μήνυμα του Ευαγγελίου, η ουσία και το βάθος της Ορθοδοξίας είναι η Χάρις. Το ξεχωριστό γνώρισμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι η Χάρις. Και τα Θεοφάνεια είναι η ημέρα όπου επίσημα με πανηγυρικό τρόπο φανερώθηκε η Αγία Τριάς στον Ιορδάνη. Και έκανε την είσοδό της στον κόσμο η Θεία Χάρις. Επεφάνεις σήμερον τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, εσημειώθη εφημάς, όπως ψάλλει και η Εκκλησία μας. Και τώρα ας δούμε τους 7 λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και τους οποίους βαπτίστηκε ο Χριστός. Πρώτον για να καθαρίσει και να αποπλύνει από την αμαρτία το ανθρώπινο σώμα, καθώς και ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά και τον καθένα μας προσωπικά. Δεύτερον, για να συντρίψει τις κεφαλές των δρακόντων, που όπως πίστευαν οι αρχαίοι πολιτισμοί, κατοικούσαν στο νερό. Τρίτον, για να πνίξει ο Χριστός στο νερό πάθη και αδυναμίες, επειδή οι Εβραίοι πίστευαν στην καταστροφική και εξαγνιστική δύναμη του νερού. Τέταρτον, για να αγιάσει και να ευλογήσει τον Τίμιο Πρόδρομο. Πέμπτον, για να εκπληρώσει τον Εβραϊκό νόμο που όριζε ότι ο Μεσσίας έπρεπε να αρχίσει την δημόσια ζωή του με βάπτισμα. Έκτον, για να αποκαλύψει στους ανθρώπους το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και έβδομον, για να παραδώσει στην Εκκλησία το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Ενίτε αυτόν εν την βάθον και χωρό Ενίτε αυτόν εν χωρδώ. και πάση τον φωτισμόν δωρείτε. Βαπτίζετε Χριστό με θυμόν, ο πάσης επέκεινα καθόν. no

στη συνέχεια αγαπητοί αδελφοί θα μιλήσουμε για τα χαρίσματα και τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Στην προσγαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα στον στίχο 22 έως τον στίχο 25 διαβάζουμε ποιοι είναι οι καρποί του Παναγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον τιούτον ουκ στην εστιν όμως, ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν τη παθήμασι και τες επιθυμίες, ή ζώμεν πνεύματι πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι αλλήλεις φθονούντες. Και η ερμηνεία του. Αφού πρώτα ο Απόστολος Παύλος, στον στίχο 19 παρουσιάζει τα έργα της σαρκός, τα έργα δηλαδή της ανομίας, την μοιχεία, την ασέλγεια, την πορνεία κλπ. Στην συνέχεια παρουσιάζει τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Αντιθέτως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, δηλαδή ευσπλαχνία και υπομονή, Χριστότης, η καλοσύνη δηλαδή, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος. Οι δε άνθρωποι του Χριστού σταύρωσαν το σαρκικό άνθρωπο μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού ζούμε δια του Αγίου Πνεύματος, το Πνεύμα το Άγιο ας ακολουθούμε. Α μην γινόμαστε κενόδοξοι και προκαλούμε ο ένα τον άλλο και ευθονούμε ο ένα τον άλλο. Αυτή είναι η καρπή του Παναγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραώτη και εγκράτεια. Ο πρώτο καρπό του Παναγίου Πνεύματο είναι η αγάπη η οποία εκφράζει την ουσία του χριστιανισμού. Αγάπη όχι στα λόγια αλλά στην πράξη. Αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Πρότυπο αγάπης αγαπητοί μου χριστιανοί είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Η εσταυρωμένη αγάπη. Δηλαδή αγάπη που φτάνει μέχρι θυσίας σταυρικής. Δεύτερος καρπός του Παναγίου Πνεύματος λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η χαρά. Πράγματι, Όπου υπάρχει αγάπη, ακολουθεί η χαρά. Η μοχθηρή ψυχή κάνει και το πρόσωπο σκυθροπό και το βλέμμα να αποπνέει θλίψη. Με την χαρά ως φυσικό αποτέλεσμα έρχεται η ειρήνη. Όποιος ζει με τον Θεό, αυτό ειρηνεύει με τον Ουράνιο Πατέρα, ειρηνεύει με τον πλησίον, ειρηνεύει προπαντός με την συνείδησή του και δεν αισθάνεται τύψης. Πρώτη λοιπόν τριάδα των καρπών του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά και ειρήνη. Δεύτερη τριάδα, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη. Τι σημαίνει μακροθυμία? Μακροθυμία σημαίνει όταν κάποιος σου κάνει κακό, να μην εφαρμόσει το εβραϊκό δίκαιο οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, αλλά να ανέχεσαι και να ελπίζει ότι και ο μεγαλύτερος κακούργος με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθό και Άγιο άνθρωπο. Ο άλλος καρπός είναι η Χριστότητα, δηλαδή η πλατιά καρδιά σαν τον ουρανό που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως. Τρίτος καρπός της Δευτέρας Τριάδος είναι η αγαθοσύνη, δηλαδή το καλό, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά όχι μόνο εν δυνάμει, αλλά και εν ενεργεία στη ζωή μας. Και τέλος η τρίτη τριάδα των καρπών, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Πίστη, όχι με την συνηθισμένη έννοια, αλλά με την πρώτη έννοια. Άνθρωπος πίστεως είναι ο άξιος εμπιστοσύνης, ο αξιόπιστος. Αυτός που λέει το ναι ναι και το όχι όχι το φως, φως και το σκοτάδι, σκοτάδι, την ημέρα, ημέρα και την νύχτα, νύχτα. Αυτός είναι σταθερός και ειλικρινής. Ωραίος καρπός ακόμη είναι η πραότητα, η οποία έχει σχέση με την ταπείνωση, το ήρεμο και ησύχιο πρόσωπο που μοιάζει με γαλήνια θάλασσα. Και ο τελευταίος καρπός είναι η εγκράτεια, που την ύμνησαν τόσο πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Η μεγαλύτερη εγκράτεια είναι να νικήσουμε τον αμαρτωλό εαυτό μας, τις κακίες και τα πάθη μας. Αυτή λοιπόν ήταν η εννέα καρπή του Παναγίου και Ζωπιού Πνεύματος. Ας έλθουμε τώρα αγαπητοί μου χριστιανοί στα εφτά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Αναφέρονται στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου στο κεφάλαιο 11 στον δεύτερο στίχο και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύος, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, και εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού. Πρώτο χαρίσμα του Παναγίου Πνεύματος είναι η σοφία, δηλαδή η άνωθεν σοφία, η σοφία που δίδει ο Θεός η οποία δεν έχει καμία σχέση με την σοφία την ψεύτικη αυτού του κόσμου, η οποία μπροστά στα μάτια του Θεού είναι μορία. Η αληθινή σοφία είναι αυτή που δίδει ο Θεός. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δεύτερο χάρισμα είναι το χάρισμα της συνέσεως, δηλαδή της κατανόησης των απορρίτων και της θείας θελήσεως. Τρίτο χάρισμα είναι η βουλή, Βουλή σημαίνει επιθυμία και η επιθυμία του ευσεβούς ανθρώπου είναι αυτή που συντρέχει προς την Θεία Δόξα και προς την σωτηρία της ανθρωπίνης ψυχής και είναι συμφωνισμένη με την δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει και το Ψαλτήριο «Μακάριος ανήρ ως ού και πορεύθη εν βουλή ασεβών». Είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε υπακοή στο θέλημα των ασεβών. Τέταρτο χάρισμα είναι η ισχύ, δηλαδή η δύναμη. Δύναμη για να κρατούμε με σταθερότητα και ανδρεία την πίστη μας και να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «Γρηγορείτε, στίκετε εν τη πίστη, ανδρίζεσθε και κρατεούσθε». Πέμπτο χάρισμα είναι η γνώσης, η γνώση την οποία δίνει ο Θεός, αυτή η γνώση πρέπει να απλώνεται στο να γνωρίζει κανείς το θέλημα του Θεού και του νόμου Του. Και πώς θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ενάντια στην γνώση του Θεού, εναντιώνεται η άγνοια αυτού του ματέου κόσμου. Ο μακράν του Θεού κόσμος νομίζει πως κατέχει την γνώση αλλά όσες γνώσεις κι αν κατέχει κάποιος, αν δεν κατέχει την γνώση του Θεού, την αληθινή γνώση, δεν καταφέρνει τίποτα. Έκτο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η ευσέβεια, η οποία με την ορθή πίστη θεμελιώνεται στην εκτενή προσευχή και στα υπόλοιπα αγαθά έργα. Ευσεβείς λέγονται εκείνοι οι οποίοι κάνουν συνεχείς προσευχές προς τον Θεό, και αποφεύγουν όλες τις ασέβειες, τις πλάνες, τις αιρέσεις και τις αμαρτίες. Αυτή είναι η αληθινά ευσεβείς. Έβδομο χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος είναι ο φόβος του Θεού, ο οποίος φόβος σημαίνει ευλάβεια, όπως για παράδειγμα αισθάνονται τα παιδιά προς τους πατέρες τους και όχι όπως οι δούλοι προς τα αφεντικά τους. Ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρει ότι φόβος ούτε έστεινε αγάπη. Αλλητελή αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ότι ο φόβος κόλα συνέχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη. Ο φόβος Θεού είναι η ευλάβεια προς τον Θεό. Κάποιος ο οποίος αγαπάει τον Θεό δεν τον φοβάται με την έννοια του τρόμου, αλλά τον ευλαβείται, τον αγαπάει και προσπαθεί να είναι αρεστός σε Αυτόν και όχι σε Αυτόν τον κόσμο. Αυτά ήσαν εν συντομία τα εφτά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος και ο καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Τα εφτά χαρίσματα ας τα ξαναπούμε συνοπτικά για να τα εμπεδώσουμε. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, και Πνεύμα Ευσεβίας. Ο Τριαδικός Θεός μας να μας δώσει την δύναμη να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε τα Εφτά Χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος, καθώς και να καταστούμε άξιοι δια της Ορθοδόξου Πίστεως, δια της Μετανίας και δια της πνευματικής μας ζωής να αποκτήσουμε και εμείς τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Να είστε όλοι και όλες καλά ο Θεός να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.